Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 4 Δεκεμβρίου. Αμέσως τώρα ξεκινούν τα αναλυτικά γεγονότα από το 1 Κεντρικής Ελλάδος. Θα δούμε όλη την επικαιρότητα από την περιφέρεια της Θεράς και όχι μόνο για την επόμενη περίπου μία ώρα. Πλούσια η θεματολογία της ημέρας. Πολλά τα ρεπορτάζ, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, οι ζωντανές συνδέσεις. Κοντά μου στα σχόλια και το ρεπορτάζ όπως κάθε βράδυ ο Γιώργος Τεργιόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Έχουμε θέματα από το πολιτικό δελτίο και θα ξεκινήσουμε από την Εύβοια καθώς υπάρχουν εξελίξεις. Είναι και τόσα πράγματα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Όπως η συνεδρίαση στο πολιτιστικό κέντρο στην Οδό Λεωνίδου για τη νέα ΚΑΠ. Η ενημέρωση που έχει από τις 8 το απόγευμα ο Δήμαρχος Λαμιαίων για όλα αυτά τα οποία γίνονται στο ΧΙΤΑ και το τι ακριβώς θα συμβεί στη συνέχεια. Και φυσικά πριν από λίγο το απόγευμα είχαμε και εξελίξεις και στην Εύβοια. Αλλά να τα πάρουμε από την αρχή. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε από την Εύβοια. Θα πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο Κουτσελίνη από το Εύβοια News. Γιώργο, καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα από τη Χαλκίδα. Δραστήρια ημέρα ειδησιογραφικά. Να ξεκινήσουμε. Τέσσερα υδατοδρόμια. Εδώ πέρα υπήρχε η φήμη ότι θα έφτιαχναν κάποτε ένα υδατοδρόμιο στη Χαλκίδα. Μια φήμη που πετούσε στον αέρα για πολλά χρόνια. Δηλαδή, εγώ το έχω ακούσει εδώ και 1,5 χρόνο ότι θα φτιάχναν στη Χαλκίδα το δρόμιο και μάλιστα σκοπός της κίνησης είναι να έχει τουρίστες που έρχονται στην Αθήνα να μεταφέρουν κρασία στη Χαλκίδα με πολύ φθηνό εισιτήριο και από εκεί στα νησιά του Αιγαίου ή οπουδήποτε θέλουν να πάνε. Πολύ σημαντική αυτή η κίνηση. Σήμερα λοιπόν έτσι βεβαιωθήκαμε. Και μάλιστα μιλάμε για 4 υδατοδρόμια. Έχει βγει δηλαδή, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος. Βεβαίως αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος. Μια εταιρεία που ασχολείται, έχει την πείρα όσον αφορά τα υδροπλάνα. Και είναι το θέμα το οποίο παίζει σε πολλές εφημερίδες. Είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρει και σε ποιες περιοχές θα έχουμε υδατοδρόμια. Αναφέρεται στη Χαλκίδα, την Κάριστο, την Γύμη και στην Ελιψό. Θα είναι το κεντρικό... Χαλκίδα, Κάριστος, Γύμη και Ελιψός, έτσι. 4 υδατοδρόμια. Ωραία, ωραία. Βέβαια, όπου και αν ακούσει και αυτή η είδηση, μόνο θετικά σχόλια απέσπασε. Εννοείται. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον τουρισμό. Σωστά. Δηλαδή, για φαντάσου να εκμεταλλεύεσαι την Περαντζάδα που θα θέλουν να πάνε κάπου άλλο διακοπές και θα περνάνε από το νησί σου. Πάμε τώρα, Γιώργο, πάμε τώρα στο μεγάλο στοίχημα, το οποίο ήταν και στοίχημα του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, του Κώστα του Μπακογιάννη. Και εκεί, γι' αυτό κρατούσε λίγο άμυνα σε σχέση με το Χρυσοχοίδη, ήθελε την παράκαμψη της Χαλκίδας. Και σήμερα το καλό έγινε, έτσι δεν είναι? Πράσινο φως, αυτό είναι το θετικό και πρέπει κάτι να γίνει στη Χαλκίδα μας. Κάτι γίνεται πάντως. Δεν έχει γίνει κάτι. Είναι πραγματικά μεγάλο έργο, έτσι. Είναι μεγάλο έργο και μάλιστα στην Χαλκίδα είναι και άλλα έργα που έρχονται και είναι εκπλήξεις που μαθαίνουμε έτσι δημοσιογραφικά και θα προκαλέσουν καλές εντυπώσεις. Είναι και παράκαμψη ένα πολύ καλό έργο. Και βέβαια άλλη είναι η είδηση. Είναι θετικό ότι έχουμε την παράκαμψη. Οκ, το κρατάμε αυτό, αλλά έχουμε και άλλη είδηση. Mm-hmm. Είναι η γέφυρα, το μαχαιστήριο. Αυτό το μαρτύριο που γεραπάτε από τη μία άκρη. Η παλιά γέφυρα. Η παλιά γέφυρα. Τι έγινε? Για το πες μας. Έχω βιώσει κι εγώ αυτό το μαρτύριο. Για πες μας τι έγινε. Τι έγινε, Γιώργο? Λοιπόν, 15 Δεκέμβρη ανοίγει η παλιά γέφυρα της Χαλκίδας, προσωρινά. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαίωσε σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης. Θα ανοίξει για τις γιορτές. Θα κλείσει μετά το πέρας των γιορτών. Εκείνο που με ανησυχεί είναι πότε θα τελειώσουν οριστικά εργασίες. Βάλε άνω τελεία. Όλα καλά είναι. Γιώργο, βάλε άνω τελεία. Βάλε άνω τελεία να βάλουμε στην κουβέντα μας τον Περιφερειάρχη Στερεάς, τον Κώστα τον Μπακογιάννη, για να μας δώσει λεπτομέρειες για τη σημερινή επίσκεψη Χρυσοχοίδη. Καλησπέρα, κύριε Μπακογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε τη Χαλκίδα. Σας ακούμε, δώστε μας το στίγμα της ενημέρωσης, μιας και είναι ουσιαστικά θετικές οι εξελίξεις και για την παράκαμψη αλλά και για την παλιά γέφυρα, κύριε Μπακογιάννη. Κοιτάξτε, σήμερα είναι διασυζήτητα μια πολύ μεγάλη μέρα για την περιφέρεια της Ελλάδος, διότι ανακοινώθηκε
ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο οι κάτοικοι της Εύβοιας το περιμένουν εδώ και δεκαετίες. Θυμίζω εδώ παρενθετικά ότι η τελευταία φορά που έγινε μεγάλο έργο στην Εύβοια ήταν πριν 25 χρόνια, που είναι η παράκαμψη της Χαλκίδας. Ένα έργο που ξεπερνάει τα 160 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό. Και θα μου πείτε, καλά, επειδή ανακοινώθηκε το έργο, δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Μα ο λόγος που εγώ χαίρομαι δεν είναι επειδή έγινε ανακοίνωση. Ο λόγος που εγώ χαίρομαι είναι επειδή το έργο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της προσφελασιμότητας. Με άλλα λόγια, κλειδώσαμε τα χρήματα για αυτό το έργο. Που είναι η εγγύηση ότι πραγματικά θα, όχι μόνο θα μπει το νερό στα βλάκια και θα δρομολογηθεί, αλλά θα ολοκληρωθεί το έργο σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα έγινε συζήτηση και κάποια συσσαγωγικά μικρότερα έργα, τα οποία όμως δεν είναι, τα οποία επίσης είναι σημαντικά. Φαντάζομαι ότι είναι ανακοινώσιμα, κύριε Μπακογιάννη. Είναι ανακοινώσιμα. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε, ενδεχομένως εσάς να το γνωρίζετε από το ρεπορτάζ σας, είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύουμε με το Υπουργείο εδώ και 3 μήνες. Είχαμε μια εξαιρετικά πυκνή επικοινωνία με τον κύριο Ξοχοίδη, το οποίο το είπε και ο ίδιος σήμερα δημόσια. Λίγο πολύ είπε ότι ο Περιφερειάρχης με έχει τρελάνει. Εντάξει, καλοσύνη του. Η ουσία είναι ότι πετύχαμε τα αποτελέσματα. Το πρώτο λοιπόν αποτέλεσμα είναι η παράκαμψη της Χαλκίδας. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι εγκρίθηκαν 2,5 εκατομμύρια ευρώ για ένα έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση της ζημιάς που έχει γίνει με τις πηλαιώσεις στο λιμάνι της Χαλκίδας. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι ορατό στο ανθρώπινο μάτι, αλλά στην πραγματικότητα κινδυνεύει να φύγει όλο το λιμάνι, αν δεν το κάνουμε γρήγορα. Και το τρίτο βέβαια είναι ότι ολοκληρώνεται η παλιά γέφυρα, η λεγόμενη της Χαλκίδας, θα δοθεί επιτέλους σε κίνηση. Σκεφτείτε ότι από κάθε μέρα από περνάνε 25.000 πεζοί, έχει μετρηθεί από αυτή τη γέφυρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημασία έχει επιτέλους να ελευθερωθεί και για τα αυτοκίνητα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Yes. Κύριε Μπακογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλή επιστροφή. Εξελίξεις λοιπόν θετικές για τον νομό της Εύβοιας και το μεγάλο πρόβλημα είναι οι οδικοί άξονες για την περιοχή της Εύβοιας. Ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο τον Κουτσελίνη, τον αποδεσμεύσαμε. Λοιπόν, Γιώργο, πάμε στην υπόλοιπη ροή του δελτίου μας. Πάμε τώρα στο δεδαλώδες φορολογικό σύστημα, γιατί εδώ τώρα θα ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα και θα έχουμε την βοήθεια σε λίγο του Γιώργου Κορομιλά, που είναι φοροτεχνικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Να δούμε τι προηγήθηκε πριν από λίγες ώρες στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας. Έκανε ενημέρωση σε συναδέλφους του φοροτεχνικούς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, σωστά. Και θα μας δώσει πληροφορίες για το αλαλούμ που ζούμε καθημερινά. Ενημέρωση για το λαβυρινθώδες τοπίο στο φορολογικό σύστημα πραγματοποιήθηκε στο σεμινάριο φοροτεχνικών στο Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας με την παρουσία του Προέδρου του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών Γιώργου Κορομιλά. Επεσήμανε μεταξύ άλλων πάντως πως η ρευστή πολιτική και οικονομική κατάσταση της χώρας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα, αλλά οι φοροτεχνικοί θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σε κάθε περίπτωση. Βέβαια, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν γνωρίζουμε τι αλλαγές βασικά θα έλθουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ξέρουμε μόνο τα συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι οι συντελεστές φορολόγησης, γιατί για το έτος του 2014 δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις. Πάντως, από εδώ και εμπρός θα έχουμε μία σωρία νομοθετημάτων που εμείς ως λογιστές φοροτέχνες καλούμαστε να τις πραγματοποιήσουμε και είμαστε υποχρεωμένοι στα πλαίσια αυτών των πραγμάτων να πραγματοποιούμε μια διαρκή επιμόρφωση. Δεν τελειώνουμε εδώ, θα έχουμε στην πορεία αρκετά σεμινάρια ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε και τους φορολογουμένους αλλά και τους συναδέλφους να μπορούν να χειριστούν την όλη αυτή κατάσταση η οποία θα έχει δημιουργηθεί. Το κλίμα είναι πάρα πολύ ασαφές. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο, διότι η πολιτική κατάσταση είναι πολύ ρευστή στην χώρα. Πάντως, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, πραγματοποιούμε, όπως σας είπα πριν, το συγκεκριμένο σεμινάριο και στην πορεία θα είμαστε πάντα σε επάλξεις να πραγματοποιήσουμε οτιδήποτε χρειαστεί.
Παραμένουμε σε αυτό το θέμα. Είπαμε θα χρειαστούμε την βοήθεια του Γιώργου Ρομιλά που είναι κοντά μας, φοροτεχνικός και πρόεδρος του Ινστιτούτου Φορολογικών, Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών. Καλησπέρα κύριε Ρομιλά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε. Εγώ μόνο θα ρωτήσω και τα περισσότερα θα τα ρωτήσει ο Γιώργος, ότι κάθε μέρα και εσείς και εμείς ζούμε αλλαγές από την κυβέρνηση και από την Τρόικα και δεν ξέρουμε πού κάθεται η μπίλια. Ακριβώς. Εγώ αυτό λέω. Ακριβώς. Αρκετές αλλαγές, δεν ξέρουμε και αυτές που έρχονται τι θα έχουν. Πάντως το πολυδέδαλο φορολογικό σύστημα έχει αρχίσει αυτή τη στιγμή να σταθεροποιείται και να απλοποιείται. Αυτό είναι ένα από τα θετικά που πρέπει να τονίσουμε, άσχετα αν είναι άδικο στον τρόπο φορολόγησης. Μηχανογραφικά εννοείται ή γενικά. Στρατηγικά. Και στρατηγικά και με την έννοια των διατάξεων που έχουν τεθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα καινούριο κώδικα φορολογίας εισοδήματος. Επαναλαμβάνω, άδικος ο τρόπος φορολόγησης, ειδικά στα φυσικά πρόσωπα. Είστε ξεκάθαρος από την αρχή. Βεβαίως. Αλλά είναι ένα απλό και ένα σύστημα το οποίο βλέπουμε να σταθεροποιείται γιατί δεν έχει πάρα πολλές αλλαγές. Έχουμε έναν κώδικα φορολογικών διαδικασιών που πήρε διάσπαρτες διατάξεις σε διάφορα νομοθετήματα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τα ενοποίησε, σημαντικότατο για όλους και για τους φορολογουμένους και για τους συναδέλφους φορολογικούς και τους φοροτεχνικούς λογιστές. Αλλά έχουμε και ένα σημαντικότατο νέο νομοθέτημα που είναι τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, που και εκεί ήταν ένας κυκαιώνας διατάξεων που βλέπουμε πλέον να απλοποιούνται και αυτό είναι υπέρ του επιχειρήν, ειδικά το τελευταίο νομοθέτημα. Θα συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται οι φοροτεχνικοί και οι πελάτες, τους παύλα πολίτες, από όλες αυτές τις στρατηγικές. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι για τους φοροτεχνικούς. Οι φοροτεχνικοί από... έχουν. Μπορώ να θυμηθώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Κονομιλά, ότι τους έλεγαν το σύστημα θα είναι ανοιχτό από τις 12 τη νύχτα μέχρι τις 6 το πρωί να δουλέψετε. Βεβαίως, βεβαίως. Μας το έχουν πει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε χλεβάσει, το έχουμε κάνει αντικείμενο σημαντικών συζητήσεων που έχουμε κάνει και στα συνδικαλιστικά μας όργανα. Το θέμα είναι ότι τα γραφεία μας έχουν γίνει αυτή τη στιγμή κέντρα εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Προφανώς. Δηλαδή στην ουσία μειώθηκε το κράτος με την έννοια ότι μειώθηκαν και συρρυκνώθηκαν οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες. Πέταξαν τις δουλειές εσάς. Και όλες αυτές οι δουλειές έχουν έρθει. Συνάδελφοί μου είναι άμεστοι δημόσιοι υπάλληλοι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πολύ σωστά. Δουλεύουν για το ελληνικό δημόσιο χωρίς να έχουν περαιτέρω απολαβές πέραν από αυτές που μπορούν να πάρουν από πενιχρά και συρρυκνωμένα ουσιαστικά εισοδήματα των φορολογουμένων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυξήθηκε η δουλειά πολύ. Ναι, μεν υπάρχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Είδαμε πέρσι τι έγινε με τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος. Βλέπουμε τι γίνεται με το Ε9 μέχρι να αρχίσει να δουλεύει. Βλέπουμε αυτές τις παρενέσεις που πολύ σωστά είπατε, κύριε Στεριόπουλη, που έχουν να κάνουν με το ότι δουλέψτε από εκείνη την ώρα και μετά. Λες και ο λογιστής φοροτεχνικός δεν έχει οικογένεια, δεν έχει κοινωνικές υποχρεώσεις, δεν έχει τη δυνατότητα ούτε δύο μέρες να κρυώσει οτιδήποτε, γιατί όλα αυτά τα πράγματα θα τον οδηγήσουν στο να έχει παραβάσεις και να αναγκαστεί να πληρώσει δυσβάσταχτα πρόστιμα. Κρατάω το ότι είναι άδικο το σύστημα. Πάμε παρακάτω όμως και θέλω να το πάρουμε από τη ρίζα του προβλήματος. Η προηγούμενη ρίζα ονομαζόταν Θεοχάρης. Τώρα η ρίζα ονομάζεται Εκατερίνη Σαββαίδου. Εκεί παίζουν ρόλο τα πρόσωπα. Θα έλεγα ότι παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, ειδικά αν τα πρόσωπα είναι γνώστες του φορολογικού. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η κυρία Σαββαίδου στο φορολογικό είναι από τους ανθρώπους που το γνωρίζουν όσο λίγοι σε αυτή εδώ τη χώρα, γιατί είναι το αντικείμενό της η φορολογία. Μάλιστα. Ενώ αντίθετα το αντικείμενο του κύριου Θεοχάρη ήταν η μηχανογράφηση και αυτό αποδείχτηκε γιατί όλα αυτά τα χρόνια έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά όταν ήταν όμως Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ναι. Στο θέμα όμως του επικεφαλής της φορολογικής διοίκησης, ο οποίος πρέπει να είναι ανεξάρτητος και εντέλεται να εφαρμόσει την νομοθεσία την οποία έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή το πρόσωπο που υπάρχει, η κυρία Σαββαίδου, είναι ένας γνώστης και ένας άνθρωπος ο οποίος μελετάει πριν βάλει την υπογραφή του κάτω από οποιαδήποτε απόφαση ή εγκύκλιο, η οποία είναι πάντα σύνομη. Αυτό σας το λέω σαν άνθρωπος που ερευνώ το φορολογικό και μπορώ να πω ότι και η αποφάση και η εγκύκλιο που έχει βγάλει μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή βασίζονται ακριβώς σε αυτά που ορίζει ο νόμος. Και τον νόμο δεν τον έχει ψηφίσει η κυρία Σαββαίδου, τον έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων. Άρα εφαρμόζει, γιατί αυτή είναι η δουλειά του επικεφαλής της φορολογικής διοίκησης. Λοιπόν, θα πάμε στα πολύ σοβαρά τώρα. Πόσο δύσκολο είναι να λειτουργήσει ένα σύστημα προς όφελος του κράτους σε σχέση με την ίσπραξη εσόδων από τα μεγάλα ψάρια. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει και FOMEP. Όταν το είπα στο Βενιζέλο μου είπε πείτε το ολόκληρο, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι το κέντρο φορολόγησης μεγάλου πλούτου ουσιαστικά. Ακριβώς. Γιατί δεν λειτουργεί. Το FOMEP λειτουργεί. Εγώ θα σας πω ότι όχι απλώς λειτουργεί, αλλά βγάζει και καταλογιστικές πράξεις. Το θέμα είναι όμως θέμα καθαρά δημόσιας διοίκησης. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Όταν έχεις έναν ηλεκτή και του χρεώνεις μια υπόθεση του οποιοδήποτε μεγάλου ψαριού,
αυτού που εγώ το λέω έτσι στην αργό, κουτσούλησε χρήματα στο εξωτερικό χωρίς να αυτά να μπορεί να τα δικαιολογήσει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Όταν η χώρα είχε ανάγκη να μείνει έστω και ένα ευρώ μέσα και αυτοί έσπευδαν να σώσουν τα τομάρια τους, να το πω έτσι ξεκάθαρα, ναι, βγάζοντας χρήματα που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν και υπάρχουν και άλλοι που φοβηθήκαν και βγάλαν τα νόμιμα τα χρήματα. Όταν για να γίνει αυτός ο έλεγχος και να πας πίσω στα χρόνια τα οποία πρέπει να ελέγξεις, ένας συλλεκτής απαιτεί πάρα πολύ χρόνο να έχει μπροστά του ώστε να κάνει σωστά τις συλλεκτικές επαληθεύσεις και να μην διακινδυνεύσει με την υπογραφή του ούτε τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, αλλά ούτε στο να στείλει στην αγχώνη το φορολογούμενο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι διευθυντές, κύριε Κορομιλά, από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, γιατί παρετούνται? Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ειλικρινά δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό που έχω να πω όμως, ότι κι εγώ αν ήμουν στη θέση τους θα είχα παραιτηθεί όταν θα μου δίνανε στην εποπτεία τη δικιά μου ή στην υποδιεύθυνσή μου, θα μου δίνανε 10 ελεκτές και θα μου δίνανε 3.000 εντολές. 10 ελεκτές με 3.000 εντολές. Για να καταλάβει και ο κόσμος, να μην λέμε συνέχεια κωδικούς και ορολογίες, ότι σε τούτη εδώ τη χώρα, όπως και σε όλες τις χώρες του κόσμου, τα πολλά λεφτά τα έχουν οι λίγοι και τα λίγα λεφτά τα έχουν οι πολλοί. Αυτό είναι αντικειμενικό, το λένε όλοι οι διεθνείς. Είναι αξίωμα του καπιταλισμού. Αξίωμα. Μπράβο, πολύ καλά. Αξίωμα του καπιταλισμού. Όταν δεν πειράζεις αυτόν που έχει τα πολλά και προσπαθείς συνεχώς όμως, με μια στρατηγική, με μια ευλάβεια, να τα παίρνεις από τους λίγους, υπάρχει περίπτωση ποτέ να καλυφθεί αυτό το τεράστιο κενό? Όχι βέβαια. Τι θα γίνει? Όχι βέβαια. Η ερώτηση για το ΚΕΦΟΜΕΠ ήθελε να μας οδηγήσει σε αυτή την κουβέντα. Βεβαίως να μας οδηγήσει. Εσείς την ξέρετε πολύ καλά. Να μας οδηγήσει σε αυτή την κουβέντα και να πούμε όμως ότι σε κάθε περίπτωση, ότι για να μπορέσει να ελέγξει, εγώ είμαι υπέρμαχος του ελέγχου για όλους μας. Απλώς θα πρέπει να ενισχυθούν και ποσοτικά και ποιοτικά, δηλαδή και με στελέχη και με στελέχη με ποιότητα, οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, έχουμε ένα κουβά που έχει μέσα ψάρια. Βλέπεις από πάνω να επιπλέουν τα μεγάλα. Τα βλέπεις ξεκάθαρα, είναι στα νούμερα αυτά, δεν κρύβονται. Και πας από κάτω με την απόχη και προσπαθείς να πιάσεις το μικρό. Αφού άμα απλώσεις το χέρι θα πιάσεις το μεγάλο. Ξεκίναμε ανάποδα. Σε κάθε περίπτωση θα πιάσει το μεγάλο. Το θέμα είναι να αποδείξει το μεγάλο. Κανένα έχει πλούτο μεγάλο που δεν έχει. Αποπίσει. Κανένα. Εγώ λέω έστω ότι πιάνει το μεγάλο. Το θέμα είναι να μπορέσει να αποδείξει σε κάθε περίπτωση ότι αυτό με τη συμπεριφορά του έχει οδηγήσει σε αυτά τα δεινά. Γιατί η παραβατική συμπεριφορά οφείλεται για όλα αυτά που έχουν γίνει και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Επίσης, τα ψάρια όλα, ανεξάρτητα αν είναι μεγάλα ή μικρά, έχουν μια ροπή στην εύκολη τροφή. Αυτό είναι δεδομένο. Απλώς το θέμα είναι. Βάζουμε αθερινόδικτο μέσα ή βάζουμε ατσαλόδικτο. Αν βάλουμε ατσαλόδικτο, θα πιάσουμε τους πάντες. Αν βάλουμε αθερινόδικτο, θα μείνει να περάσει το μεγάλο ψάρι, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, και να μείνει μέσα το μικρό. Μόνο που στο κουβά δεν χρειάζεται να βάλεις τίποτα από όλα αυτά. Απλώνεις το χεράκι. Είναι τόσο μικρή η δεξαμενή, γι' αυτό έφερα αυτό το παράδειγμα. Βεβαίως. Είναι συμφωνώ. Πολύ μικρή η δεξαμενή με τα ψάρια αυτά. Δεν χρειάζεται να στήσεις ούτε δίχτυα ούτε τίποτα. Είναι κουβάς, όπως σας τον λέω. Τον βλέπεις από πάνω την τσιπούρα την τεράστια, απλώνεις το χέρι και την πιάνεις. Εγώ πιστεύω ότι δεν είσαι στο πέλαγος. Εκτός αν δεν θέλω να το κάνω. Δεν είσαι στο πέλαγος. Εκεί το πάω, Γιάννη, αλλά. Είναι έμπειρος, εντάξει, τώρα είναι πολύ έμπειρος και προσεκτικός. Ναι. Όχι, εγώ θα πω ότι ο έλεγχος πρέπει να υπάρχει. Είναι δεδομένο αυτό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχει ακριβώς τα ίδια κριτήρια, είτε αφορά το γάβρο, είτε αφορά την τσιπούρα που λέγατε εσείς προηγουμένως. Με τα ίδια κριτήρια. Και βέβαια, εκεί που υπάρχουν οι ενδείξεις σε όλους. Και οι ενδείξεις, αν υπάρχουν για τις τσιπούρες, μαζί σας να ελεγχθούν όλοι. Το πήρα από την αρχή. Να ελεγχθούν όλοι. Πρώτα για την κυρία Σαββαϊδού και ρωτάω τώρα για την πολιτική βούληση. Επειδή τα αντιλαμβάνεστε αυτά τα πράγματα από τις πράξεις. Τα αντιλαμβανόμαστε όλοι από τα αποτελέσματα. Βεβαίως. Και από τις ενέργειες. Υπάρχει η πολιτική βούληση να δοθεί εντολή, ιεραρχήστε τα μεγάλα ψάρια, γιατί, είπαμε, οι πολλοί έχουν λίγα και οι λίγοι έχουν πολλά. Και θα σας πω το εξής. Αν πιάσεις 5 μεγάλα ψάρια, δεν χρειάζεται να ξεκυλιάσεις τους μικρούς. Θα σας πω όμως το εξής. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή τα κριτήρια, πέραν από λίστες και τα σχετικά, που πρέπει να ελεγχθούν κατ' εμέ κατά προτεραιότητα, αλλά δεν επαρκεί ο κόσμος, σας το λέω αυτό, και υπάρχει μια αδυναμία εκεί. Θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε, είναι θέμα προσωπικό. Όχι, δεν είναι κατά είναι κύριο. Είναι θέμα προσωπικού. Δεν επαρκεί το προσωπικό. Σας ρωτάω για την πολιτική βούληση και μου λέτε δεν επαρκεί το προσωπικό. Μισό λεπτό, θα φτάσω και στην πολιτική βούληση. Η πολιτική βούληση έχει εκφραστεί εδώ και χρόνια. Και μάλιστα όταν
έγινε πράξη το σύστημα έλεγξης στο Υπουργείο Οικονομικών. Το σύστημα έλεγξης είναι ένα σύστημα πληροφοριακό που από διάφορα στοιχεία βάσει δηλώσεων που έχουν υποβληθεί πληροφοριακών δελτίων δίνει προτεραιότητες και δεν πέφτει έξω στην επιλογή στοχευμένων προσώπων. Κατάλαβα. Καθαρά με στόχο, τα οποία θα πρέπει να ελεγχθούν. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Το σύστημα έλεγξης παίρνει εντολές από ανθρώπινο χέρι και του δίνει προτεραιότητες. Ξέρω κι εγώ να δίνω προτεραιότητες. Εντάξει, δεν είναι θέμα ότι μπορεί να δώσει προτεραιότητες. Υπάρχουν συγκεκριμένα. Από τις λίστες που έχουμε δει, όλες τις λίστες που έχουμε δει, είτε είναι του Λίχτενστάιν, είτε είναι της Λαγκάρντ, είτε είναι της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν μπορεί να διαλέξει κάποιος τα καραμπινά, τα ονόματα που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρήματα έξω. Βεβαίως και μπορεί και είναι τα διαλέξει. Μπορεί να τα διαλέξει. Έλεγξης, να δώσει προτεραιότητες. Διαβάζει τα χαρτιά, βλέπει τα ονόματα. Σας είπα εκτός. Κύριε Στεριόπουλε, επειδή είπατε ότι είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω, σας λέω εκτός από τις λίστες που κατ' εμέ πρέπει να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα στο σύνολό τους, αυτό είπα προηγουμένως, εκτός από τις λίστες υπάρχουν και τα άλλα κριτήρια. Θεωρώ λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος από τις λίστες δεν μπορεί να δικαιολογήσει, όσο μικρός ή μεγάλος και να είναι, όσο επώνυμος ή ανώνυμος, θα πρέπει να υποστεί το βάσανο του ελέγχου. Και αν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, να καταλογιστούν τα πάντα. Θα μου απαντήσετε στην πολιτική βούληση. Στην πολιτική βούληση. Δεν μπορώ εγώ να σας πω αν υπάρχει πολιτική βούληση. Αν ήμουν εγώ στη θέση και της πολιτικής ηγεσίας, αυτό θα ήταν κανόνας αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, εξαιρετική εντάξει, επικοινωνία, κατάλαβαν και οι πολίτες τι γίνεται. Γι' αυτό έχει και την έγκλη που έχει στο χώρο του κύριο Κορομιλάς. Δεν του χαϊδεύουμε τα αυτιά τώρα. Απλά ξέρουμε ότι πάντως ξέρει τα πολλά. Τα ταμεία είναι άδεια, κύριε Κορομιλά, παρά τις προσπάθειες και την αφέμαξη που γίνεται από τον κόσμο. Τα ταμεία είναι άδεια και σας είπα γιατί. Γιατί υπάρχει ένα άδικο σύστημα φορολόγησης που αντί να οδηγήσει, γιατί η Τρόικα τι έλεγε, αυξήστε φόρους για να καλύψουμε τα δημοσιονομικά κενά. Αυξήσαμε τους φόρους και αντί να αυξήσουμε τα έσοδα στο κρατικό κορβανά, τι αυξήσαμε, τα ληξιπρόθεσμα. Φτάσαμε στο να κάνουμε τη ρύθμιση αυτή της μέχρι 100 δόσεις. Είδατε τις αντιδράσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και ειδικά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον εκπρόσωπό του. Όταν είναι κάτι που είναι εργαλείο. Αυτή τη στιγμή εργαλείο και για να μαζευτούν χρήματα, για να τονωθούν τα ταμεία από τη μια μεριά, αλλά και να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι, ειδικά αυτοί που έχουν αυτή την αδυναμία. Και αυτή η αδυναμία δημιουργήθηκε από την υπερφορολόγηση. Σας είπα σαφέστατα. Συμφωνώ με τα νομοθετήματα όπως υπάρχουν σε δομή, απλοποίηση και θέμα ότι φτιάχνουμε ένα καινούργιο φορολογικό σύστημα. Διαφωνώ κάθετα με τον τρόπο φορολόγησης, με την υπερφορολόγηση που έχει εξαθλειώσει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού αυτής της χώρας. Λοιπόν, για να το ανακεφαλαιώσουμε, κύριε Κορομιλά, βλέπετε κάτι ενθαρρυντικό το επόμενο διάστημα από τους πολίτες που δεν έχουν να πληρώσουν? Τι να δει ο άνθρωπος, Γιάννη μου? Μέχρι να πληρώσει τη δόση, έρχεται και η τρέχουσα εισφορά. Μέχρι να έρθει η τρέχουσα εισφορά, θα σου έρθει η ΔΕΗ. Μετά θα σου έρθει ο έμφυα, θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Θα υποβληθούν και οι δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2014 μέσα στο 2015. Θα μπουν και εκεί φουσκωμένα τα νούμερα γιατί είναι ο ίδιος τρόπος φορολόγησης. Δυστυχώς, αν δεν μειωθεί η φορολόγηση, αν δεν γίνει πράξη η μείωση πραγματικά της φορολόγησης. Γιατί κοιτάξτε, όσο αυξάνουμε το φόρο, διαβρώνεται επικίνδυνα και η φορολογική βάση. Και έχουμε φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς από πολύ κόσμο. Άρα, θέλουμε και μείωση, εκλογήκευση των συντελεστών, ναι, να πληρώνουμε όλοι αυτό που αναλογεί και βέβαια να μεταφράζονται αυτά που εισπράττονται, όχι να πηγαίνουν σε εκείνο το πηγάδι χωρίς πάτο που υπάρχει τη δεδομένη χρονική στιγμή, να μετουσιωθούν και σε κοινωνική πολιτική, γιατί αυτό λείπει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Να μην γίνουν όλα μίζες. Απλά. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Θα κάνουμε κατάχρηση τη καλοσύνη σα. Θα σα τηλεφωνούμε συχνά να μα ενημερώνετε. Όποτε θέλετε, με χαρά μου και όποτε έρθω πάλι εδώ, με χαρά μου να ξανασυναντηθούμε και να τα πούμε. Και συνάδελφοί σα, γιατί και αυτοί και λογιστέ φοροτεχνική συνολικότερα χάνονται μέρα με τη μέρα, κύριε Κορομιλά. Αν και τα προεδρία εδώ κάνουν πολύ καλή δουλειά. Είναι καλή δουλειά. Βεβαίω και ειδικά θα πρέπει να συγχαρούμε και το Σύλλογο του Νομού και ειδικά τη δουλειά που κάνει και το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη που είναι παρόντα σε όλε τι εκδηλώσει που κάνει ο Σύλλογο. Σα ευχαριστούμε, κύριε Κορομιλά. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Πάμε λίγο να δούμε τα υπόλοιπα θέματα, Γιώργο, να πάμε λίγο να δούμε τι αποφάσισαν οι δικηγόροι έτσι πολύ γρήγορα και στη Λαμία και στη Χαλκίδα αλλά και σε άλλες περιοχές που είπαν ένα συντριπτικό όχι στο νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας. Πάμε στο βίντεο για να δούμε τι θα αποφασίσουν και έρχεται και η συνάντηση αύριο με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Επιμέρους περίπου 65-70% είπε αποχή διαρκείας μέχρι την απόσταση του νομοσχεδίου, ναι. Και ένα 35% είπε αποχή και πάλι αλλά περιορισμένη διάρκεια. 2%
είναι και αυτοί, πάση περιπτώσει, που έχουν και σχέση, ας πούμε, κάποιο είδους εξάρτησης ή περιορισμένη εργασία, κάνουν τη συμβουλευτική δικηγορία και δεν θέλουν να βγαίνουν από τα γραφεία τους κτλ. Αυτοί τώρα, εντάξει, δεν είναι ένα ποσοστό 1,8-2% δεν είναι ποσοστό, ναι, τουλάχιστον επί των 60 συλλόγων, σας λέω. Προφανώς φαίνεται ότι έχει πιεστεί ο Υπουργός και με το δημοψήφισμα το οποίο έγινε, το οποίο πιστεύω ότι ήταν στοχευμένη κίνηση, πάρα πολύ καλή κίνηση και επικοινωνιακά και ουσιαστικά πάρα πολύ κίνηση, και για αυτό το λόγο καλή. Βεβαίως έπρεπε να μας έχει καλέσει πολύ νωρίτερα. Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι εκτός εάν ο Υπουργός αλλάξει το νομοσχέδιο, τροποποιήσει το νομοσχέδιο. Λοιπόν, το εργατικό κέντρο τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει και αύριο, γιατί έχουν πριν την Ολομέλεια συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Αθανασίου, οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων όλης της χώρας, διότι ζήτησε εκείνο το καθυστερημένο ραντεβού που έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα το αποτέλεσμα. Ζωρίστηκε όμως για να το ζητήσει, αλλά έπρεπε να το κάνει νωρίτερα. Πήρε τα μηνύματα ότι η κάλπη θα δείξει συντριπτικά αποτελέσματα κατά του νομοσχεδίου που έχει έρθει στη Βουλή. Θα δούμε τι θα γίνει. Να ανατραπεί τόσο εύκολα η κατάσταση το βλέπω πολύ δύσκολο. Όπως είπαν και οι πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων, όπως λένε καθημερινά δηλαδή όλοι, αν δεν πάρει πίσω το νομοσχέδιο θα εφαρμοστεί η απόφαση της κάλπης. Δηλαδή να συνεχίσουν την αποχή. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θεματολογία. Το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας πάει Σύνταγμα την Κυριακή εν ώψη και της ψήφισης του προϋπολογισμού. Θα επιχειρήσει να πιέσει μαζί με άλλα εργατικά κέντρα, άνεργοι, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, να δούνε πώς μπορούν να αποτρέψουν αυτή τη νέα οικονομική δίνη που μας περιμένει, Γιώργο. Λέτε να τολμήσουν να σηκώσουν χέρι πάνω και στους συνταξιούχους, γιατί κάτω στην Αθήνα πέφτει ξύλο, έτσι, καθημερινά. Ματ και δακρυγόνα ξέρουν καλά οι συνταξιούχοι. Θα καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των συνταξιούχων. Κύριε Παπαδημητρίου, πρέπει να ενημερωθείτε από τον κύριο Ασπρουλάκη τι έπαθε. Επειδή ήταν μπροστά, έφαγε αυτό στο καπνογόνο. Μάλιστα. Καλησπέρα. 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 Θα πάτε Αθήνα, αλλά είστε προετοιμασμένοι για όλα. Όχι, δεν είναι προετοιμασμένοι, φαντάζομαι, οι συνταξιούχοι να δεχθούν τέτοια επίθεση από τα ΜΑΤ. Έχει γίνει στο παρελθόν. Ας τον αφήσουμε να πει κάτι. Τα λέμε όλα εμείς. Μετά από δύο μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις, ιδίως αυτή τη συγκέντρωση την 1η Νοέμβρη, που μας δέχθηκε και ο Πρωθυπουργός και μας παρέπεμψε στους αρμόδιους υπουργούς, ιδίως στον κύριο Βρούτζη, στον Υπουργό Εργασίας, γιατί τα προβλήματά μας τα περισσότερα είναι εκεί πρώτα και μετά σε θέματα υγείας. Ο κύριος Βρούτζης εδώ και 15 μέρες τον κυνηγάνε το συντονιστικό όργανο όλων των ομοσπονδιών των συνταξιούχων, που είναι κάτω από την ομπρέλα της ΕΑ, όλες οι οργανώσεις μαζί, και δεν τους δέχεται. Απήντησε αρνητικά. Δεν μπορώ να σας δεχτώ. Γι' αυτό λοιπόν την άλλη Τετάρτη στις 10 Δεκέμβρη στις 6 το απόγευμα γίνεται πανατική ολονύκτια συγκέντρωση των συνταξιούχων κάτω από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα κάνουμε πίσω. Και εμείς από τη Λαμία εδώ, αντιπροσωπεία δική μας, θα κατέβουμε στην Αθήνα. Θα κατέβουμε κάτω. Δεν πάει άλλο. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Τα έχουμε πει, παιδιά μου, από αυτή τη θέση εδώ πόσες και πόσες φορές. Οι άνθρωποι, τι να πω δηλαδή, να τους πω άσχετους, απαράδεκτους, εγκληματίες, τι να τους πω. Τα μέτρα έχουν και κάποια όρια. Τα μέτρα όλα έχουν και κάποια όρια. Εδώ μας έχουν στεγνώσει τελείως. Μας πίνουν το αίμα τώρα. Εμείς. Τις αυτοκτονίες τις ακούτε, κύριε Παπαδημητρίου? Ακούω, συνέχεια ακούω. Συνέχεια ακούω. Γιατί φτάνει ο Κοσμάκης εκεί πέρα? Γιατί το βλέπω εγώ εδώ στους συνταξιούχους. Σας ξανά έχω πει. Θέλει ο Γεροντάκος η γιαγιά να δώσει 5 ευρώ στο εγγονάκι της να πάρει μια σοκολάτα, να πάρει ένα τοστ, και δεν τα έχει. Και το βάζουν στα κλάματα, κλαίνε. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Να στέλνουμε στον άλλο κόσμο συναδέρφους μας αγοράζοντας παπούτσια για να πάει για τον άλλο κόσμο. Δεν έχουν οι άνθρωποι να ζήσουν. Έχουμε φτάσει στο μην. Τι θα κάνουμε λοιπόν, κάτω τώρα, εκτός από την ολονύχτια? Θα κατέβουμε κάτω. Θα διεκδικήσουμε σε πρώτη φάση τώρα
το δώρο των Χριστουγέννων και παραπέρα και το δώρο του Πάσχα, γιατί τα δώρα αυτά... Ο Τσίπρας τα είπε αυτά. Ο Σαμαράς δεν είπε τίποτα. Ο Τσίπρας είπε τι είπε, θα τον κρίνουμε και αυτόν όταν θα έρθει η ώρα του. Ο Τσίπρας είτε θέλουν κάποιοι, είτε και να μην θέλει ο ίδιος, θα κυβερνήσει τη χώρα. Για να κρυθεί για αυτά που έχει πει. Όμως. Η αγανάκτηση του κόσμου στη σημερινή κυβέρνηση θα τον φέρει τον Τσίπρα πανηγυρικά. Η άποψή μου αυτή είναι. Από την όποια εμπειρία έχω. Και θα κρυθεί και αυτός όμως για θα αυτά τον κρίνουμε όμως όταν θα έρθει στην εξουσία. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε. Τώρα τι να πούμε. Τώρα είναι τώρα ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς δεν έχει πει τίποτα για δώρα, κύριε Παπαδημητρίου. Εμείς καταγγέλνουμε αυτή τη στάση της κυβέρνησης που δια του Υπουργού Εργασίας κλείνει τα αυτιά στη δίκαιη φωνή των συνταξιούχων πάνω στα δίκαια προβλήματα που δημιούργησαν οι ατέλειωτες περικοπές στις συντάξεις, το ΕΚΑΣ, 13ο και 14ο μισθό, που μαζί με την κατάντια της δημόσιας υγείας, και εκεί έχουμε τεράστιο πρόβλημα σε θέματα υγείας, στέλνουν τους συνταξιούχους στην απόλυτη φτώχεια. Κύριε Παπαδημητρίου, κλείστε με το μήνυμα που θέλετε να στείλετε προς τους συνταξιούχους, το κάλεσμα δηλαδή για την κινητοποίηση. Το μήνυμά μας είναι οι συνάδελφοι και στη Λαμία και σε όλη τη χώρα να είναι κοντά στα σωματεία τους, πάντα κοντά στα σωματεία τους, και να είναι έτοιμοι για ό,τι αγώνες θα χρειαστούν να γίνουν από τώρα και πέρα. Δεν θα καθίσουμε κοιμισμένοι. Θα διεκδικήσουμε αυτά που μας ανοίγουν. Αυτά που μας κόψαν. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο με θέματα υγείας, θέματα ελατοχώρας, αλλά και όλη την υπόλοιπη ατζέντα. Τώρα η εταιρεία Αδελφή Καβαδία ΑΕ, συνεργαζόμενη με το νέο φορέα Mega Euronics, σας προσφέρει τις χαμηλότερες τιμές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Σε μας θα βρείτε αποκωδικοποιητές για το νέο ψηφιακό σήμα, καθώς και μεγάλες προσφορές σε όλες τις τηλεοράσεις, αποσύροντας την παλιά σας με νέας τεχνολογίας. Αδελφή Καβαδία. Ποιότητα και οικονομία σε όλα μας τα είδη. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή, ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα, τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Εδώ ζεσταίνει το σπίτι σου φθηνά. Μοκέτες χαλιά. Τίνκα Σέκο Κάρπετ. Βιοτεχνία κατασκευής μοκετών και χαλιών. Εισάγουμε, βιοτεχνούμε, τοποθετούμε και πουλάμε φθηνά. Αγοράστε από την πηγή. Γιατί εδώ η ζεστασιά δεν κοστίζει ακριβά. Τίνκα Σέκο Κάρπετ. Θήβα Αθήνα Καλυθέας Πρόπυργος. Μεταφορά ή μετακόμιση. Μόνος σου. Δεν χρειάζεται να πάθεις για να μάθεις. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική. 45 χρόνια εμπειρίας με σύγχρονα φορτηγά αυτοκίνητα κλειστού τύπου, ανυψωτικά γερανοφόρα οχήματα, με υπηρεσίες συσκευασίας, αποθήκευσης και τοποθέτησης στο χώρο σου σε πολύ προσιτές τιμές. Συχνά δρομολόγια Λαμία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ανταπόκριση σε όλη την Ελλάδα από πόρτα σε πόρτα με έμπειρο προσωπικό. Κάλεσε Αλφα Μεταφορική στο τηλέφωνο 2231-033-934 και στη Λεωνίδου 64 Λαμία. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμισή σας από το Αλφα ως το Ωμέγα. Έφτασε η μεγάλη ώρα να βρεθείς σε άλλη χώρα. Ο υπέροχος κόσμος του Άι Βασίλη και όλοι οι πρωταγωνιστές των χριστουγεννιάτικων παραμυθιών ζωντανεύουν και φέτος στη μαγεμένη ελατοχώρα. Πέρασε τη μαγική πύλη και θα βρεθείς σε έναν υπέροχο κόσμο διασκέδασης, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και δημιουργίας. Μαγεμένη ελατοχώρα. Μια μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους, με πολλές δωρεάν δράσεις, θεάματα και ατέλειωτα παιχνίδια στο χριστουγεννιάτικο διαδραστικό πάρκο της Λαμίας. Χρώμα, γέλιο και φιδόρα. Μαγεμένη ελατοχώρα. Επιστροφή στο Δελτίο, πάμε στο πολιτικό ρεπορτάζ που παρουσιάζει και θα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες. Κυριακή κοντή γιορτή, Γιώργο, με τον Απόστολο Γκλέτσο, την τελεία να ξεκινά μια πολιτική διαδρομή
και τη Δευτέρα στα Νόγια. Προεκλογικός αγώνας είναι, κανονικά δηλαδή. Λοιπόν, σε μια πολιτική ή κοινωνική εκδήλωση θα μας τα πει όμως ο κύριος Γκλέτσος καλύτερα τηλεφωνικά. Δήμαρχε, καλησπέρα. Μας ακούει ο κύριος Γκλέτσος, καλησπέρα. Κύριε Γκλέτσο, μας ακούτε, καλησπέρα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, μπορούμε να το διορθώσουμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Μας ακούει ο κύριος Γκλέτσος. Δεν μας ακούει. Έχουμε τον κύριο Γκλέτσο στη γραμμή. Λοιπόν, πάμε στο κύριο. Για προσπαθήστε για μια ακόμη φορά λίγο. Ας κάνουμε μια προσπάθεια πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα. Να πούμε, Γιώργο, ότι 12 το μεσημέρι στην Αθήνα θα παρουσιάσει την, να το πούμε, πολιτική διακήρυξη, τις αρχές και τις θέσεις, και θα έχουμε και την Δευτέρα στα Νόγια της Κρήτης παρόμοια εκδήλωση. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, πολλοί λένε γιατί δεν επέλεξε εδώ την Φθιώτιδα και την Στυλίδα. Και υπάρχουν και κάποιοι που ξέρουν για ποιο λόγο πάει ο Αποστόλης ο Γκλέτσος στην Κρήτη, διότι το έχει πει στο παρελθόν και στο Δελτίο ότι το ψηφοδέλτιο στην Κρήτη είναι έτοιμο. Άρα λοιπόν υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις εκεί που πρέπει να κινητοποιηθούν. Πάμε στο Δήμαρχο να δούμε, να επικοινωνήσουμε ξανά. Δήμαρχε, καλησπέρα. Γεια σας. Τι ευχαριστώ κάνετε για τη φιλοξενία. Σας ακούμε. Το πρόγραμμα δράσης Κυριακή αρχίζεται. Μάλλον έχετε αρχίσει, αλλά και επίσημα το παρουσιάζετε. Ναι. Ξεκινάμε την Κυριακή στο ξενοδοχείο Αμαλία, κάτω στο Σύνταγμα. Θα πούμε κάποιες πρώτες σκέψεις μας, θα περιμένουμε τον κόσμο να έρθει, θα μιλήσουμε πολιτικά, θα κάνουμε διάλογο με τον κόσμο, θα κάνουμε διάλογο με τους δημοσιογράφους και τα κανάλια. Και η πρώτη επίσημη διακήρυξη θα γίνει τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα, στα Ανόγια της Κρήτης. Για λόγους που φαντάζομαι καταλαβαίνετε, είναι ένα ιστορικό μέρος με πολύ βαριά ιστορία από την Τουρκοκρατία και μετά με τους Γερμανούς και τα λοιπά. Με σημερινή ιστορία, γράφει καθημερινά εκεί πέρα, ιστορία γράφεται. Με τη Χρυσή Αυγή να έχει πάρει 0 ψήφους στα Νόγια. Και ξεκινάμε από την Κρήτη, γιατί πραγματικά, όπως είπατε, στην Κρήτη είμαστε έτοιμοι εδώ και καιρό. Η ερώτηση που μου βγαίνει μόνο και νομίζω ότι πρέπει να γίνει είναι αν αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει και άλλους, γιατί αυτό είναι το ερώτημα τώρα, και πόσους θα περιλαμβάνει, θα τους δούμε μαζί σας. Θα δείτε κάποιους ανθρώπους που θα είναι μαζί μου, γιατί δεν μπορούμε να μετακινούμαστε πολύ μαζί. Κάποιοι βασικοί, βασικά στελέχη, θα κάνουμε την περιοδία μας, θα μιλήσουμε σε τοπικά κανάλια, τοπικά ραδιόφωνα, θα βρεθούμε με τους πυρήνες εκεί κάτω, με τους υποψηφίους, σε κατηδίαν συναντήσεις, και θα δώσουμε το στίγμα μας. Από εδώ και πέρα είναι πολύ χρήσιμο για το επικοινωνιακό κομμάτι της προσπάθειάς σας να υπάρχουν στελέχη σας, τα οποία θα είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμα, διότι είναι κατανοητό ότι θα είστε πολύ απασχολημένος συνολικά και με τη στρατηγική. Θα υπάρχουν αυτά τα στελέχη διαθέσιμα? Βεβαίως. Μετά τη διακήρυξη θα υπάρχουν τα στελέχη, τα οποία θα αναλάβει κάθε ένας ένα τομέα μαζί με τους ανθρώπους που θα είναι σε αυτόν τον τομέα, τους υπόλοιπους. Θα υπάρχει ένας επικεφαλής του τομέα για όλους τους τομείς. Ωραία. Οικονομικά, αγροτικά, παιδεία, δημόσια ασφάλεια, δημόσια τάξη, εξωτερικών κτλ. Κύριε Γκλέτσο, όλα τα χαρτοφυλάκια. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά ότι πριν από λίγο. Είμαι πιο δυνατά, κύριε Στεγιόπουλε, δεν σας ακούω. Ναι, επειδή γνωρίζω ότι πριν από λίγο ήσασταν στην ενημέρωση που έγινε για τη νέα ΚΑΠ. Η εικόνα που είχατε ποια είναι, γιατί έχει σημασία και επικαιρότητα, για τα αγροτικά ζητήματα? Η εικόνα που έχω. Ναι, ναι. Με ρωτάτε για την εικόνα που έχω. Για την εικόνα για τη νέα ΚΑΠ, ναι. Ναι, η εικόνα που έχω είναι ότι είναι Δεκέμβρης. Οι περισσότεροι έχουν σπείρει και ακόμα το Υπουργείο δεν έχει πει τι πρέπει να σπείρουν και πού θα πάνε οι επιδοτήσεις. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι, από την ενημέρωση που είχαμε, ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, για να μπορέσουν να υπολογίσουν ό,τι δικαιούνται, πρέπει να λύσουν αλγόριθμους
πρέπει τουλάχιστον να έχουν τελειώσει το δεύτερο έτος των μαθηματικών για να ξέρουν πολύ καλό χειρισμό το κομπιούτερ για να μπορούν να μπουν στις σελίδες του Υπουργείου και να ψάξουν για αυτά που πρέπει να ξέρουν. Δεν φύγαμε περισσότερο ενημερωμένοι από ό,τι πήγαμε, πιο πολύ μπερδεμένοι. Καταλάβατε ότι το Υπουργείο ενημερώνει τους αγρότες? Είχαν όλοι μαύρα μεσάνυχτα, γιατί παρακολούθησα μέρος της συνεδρίασης και αυτό μου φάνηκε εμένα. Εγώ κατάλαβα ότι το Υπουργείο βρίσκεται σε σύγχυση μάλλον, παρά ότι μπορεί να ενημερώσει τους αγρότες. Nice. Θα τα δούμε στην πορεία, γιατί κοινή αγροτική. Καλή επιτυχία, κύριε Κλέτσο. Καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Να είστε Γεια καλά. Σας. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ από το χώρο της υγείας, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί διαλύεται η πρωτοβάθμια υγεία. Πάμε στον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Παιδί. Το παιδί το οποίο όμως δεν μεγαλώνει σωστά, αυτό βλέπω. Καλησπέριζουμε τον κύριο Σκόνδρα, τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων. Καλησπέρα, κύριε Σκόνδρα. Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει? Αποκεφαλισμός ή μάλλον αφέμαξη από την πρωτοβάθμια υγεία στο νοσοκομείο Λαμίας? Στη δευτεροβάθμια. Σας ακούμε. Πλήρης απαξίωση των μονάδων υγείας της πρωτοβάθμιας υγείας. Για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί τι μιλάμε, πρωτοβάθμια υγεία είναι οι μονάδες υγείας του ΕΟΠΗ που λέγονται τώρα παιδί, το παιδί του Άδωνη που λέγουμε, και τα κέντρα υγείας με τα περιφερειακά τρία, τα μικρά που είναι στα χωριά. Λοιπόν, οι δικές μας μονάδες έχουν απαξιωθεί εντελώς. Τα εργαστήρια που έχουν οι μονάδες έχουν φυτοζωούν, δεν έχουν υλικά, δεν έχουν μηχανήματα, έχουν κλείσει. Κάντε το λίγο πιο συγκεκριμένο, κύριε Σκόνδρα, να καταλάβετε. Θα σας δώσω το παράδειγμα της Λαμίας. Η μονάδα υγείας Λαμίας, το παιδί Λαμίας, το μικροβολογικό εργαστήριο έχει να δουλέψει 2 χρόνια. Έχει χαλάσει ο βιοχημικός αναλυτής και παρόλες ενέργειες της δικές μας, παρόλες ενέργειες του διευθυντή, έχουμε κάνει έγγραφα. Δεν έχει γίνει το παραμικρό και δεν τους ενδιαφέρει από ό,τι καταλαβαίνω. Έχουμε απευθυνθεί παντού, στο Υπουργείο, στην διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Το ακτινολογικό που αυτή τη στιγμή λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια, έχει προσφέρει πολλά. Πάνε και αυτό να το κλείσουν, διότι έχουμε μείνει 2 τεχνολόγοι και θέλουν να αποσπάσουν προσωπικό στο νοσοκομείο. Η μονάδα κάτω έχει ξεμείνει από γιατρούς. Μετά τη διαθεσιμότητα που είχαμε εμείς το Φεβρουάριο, όταν έγινε το παιδί, που επιστρέψαμε, εκεί που είχαμε 25-30 γιατρούς, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με 7-8 γιατρούς. Το οποίο το θεωρώ μεγάλη ντροπή αυτό το πράγμα. Να υπάρχουν γιατροί σε μονάδα υγείας τη στιγμή που υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση και να μην μπορεί να απευθυνθεί ο κόσμος. Το θεωρώ μεγάλη ντροπή. Μια ανωτελεία να τονίσω και να δυναμώσω αυτά τα οποία λέτε. Τίτλος του ρεπορτάζ. Μη ασφαλής υπερίθαλψη των πολιτών στα νοσοκομεία. Ποιος το είπε? Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Μιχάλης Βλασταράκος? Είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ο πρόεδρος των γιατρών της χώρας. Ο οποίος, να συμπληρώσω εγώ, χθες είπαν όλοι οι φορείς, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Σας διαβάζω. Όλες οι δαπάνες υγείας για το 2015 μειωμένες σε σχέση με το 2014. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ανύπαρκτη. Έτσι. Η πραγματική φαρμακευτική δαπάνη έχει πέσει στο 1,6 δις. Στόχαστρο οι γιατροί, τα φάρμακα, το νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ θα έπρεπε με επιστημονικά κριτήρια να προωθείται η αναδόμηση του συστήματος. Έτσι ακριβώς. Και μάλιστα μας λένε ότι από πρώτης πρώτου θα υπάρξει σχεδιασμός. Τα έχουμε ακούσει 100 φορές. Το 2011 έγινε αλλάξαμε εμείς, γίναμε από ΙΚΑ ΕΟΠΗ. Το 2014 γίναμε από ΕΟΠΗ παιδί. Και τι μας περιμένει ακόμα δεν ξέρουμε. Είναι σαν το χαράτσι στη ΔΕΗ, το κάνουν ένφια, τα αφήνουν ίδια. Ακριβώς. Απλά φόρος ακίνητης περιουσίας. Ακριβώς. Απλά ρίχνουν μόνο. Και μιλάμε για δομές υγείας, μιλάμε για μονάδες οι οποίες, αν στελεχωθούν με γιατρούς, αν δεν λειτουργήσουν τα εργαστήρια, θα εξυπηρετήσουν πάρα πολύ κόσμο. Θα μπορέσει ο κόσμος να σταματήσει να πηγαίνει. Αυτό θα ρώταγα τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εξυπηρέτηση πολιτών, κύριε Σκόνδρα? Εξυπηρέτηση. Αφού ο ίδιος ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Έστω τα λέει κάποια τυπικά. Πρόσεξε, Γιάννη, τι λέει. Μία ασφαλής υπερίθαλψη. Μέγιστο ζήτημα. Δηλαδή, κάποιος που είναι άρρωστος δεν είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια της περίθαλψής του. Σε όποιο επίπεδο. Εγώ πρέπει να ρωτήσω μόνο ένα πράγμα. Ναι. Σε ποιους απευθυνθήκατε και δεν βρήκατε ανταπόκριση? Σε όλους τους φορείς. Γιατί καλό είναι να κάνουμε διαπιστώσεις, καλύτερο όμως να λέμε ποιος φταίει. Έχουμε απευθυνθεί παντού. Ο διοικητής του νοσοκομείου τι σας είπε? Ο διοικητής του νοσοκομείου της Λαμίας, το μόνο που οι αποφάσεις που παίρνουν είναι να πάρει προσωπικό από εμάς. Τίποτα άλλο. Αυτό τους ενδιαφέρει. Αυτό.
Τελεία. Τίποτα άλλο. Τελεία. Σας είδαν βουλευτές. Έχουμε μιλήσει και με τους βουλευτές. Τι σας είπαν οι βουλευτές? Δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση. Καμία ανταπόκριση. Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών που έχουμε εδώ στην περιοχή. Έχουμε ζητήσει ραντεβού για να τον δούμε. Έχουμε εδώ και 2-3 εβδομάδες. Περιμένουμε. Έχετε ζητήσει ραντεβού να δείτε τον κύριο Σταϊκούρα? Περιμένουμε. Και περιμένουμε. Να τον ενημερώσουμε και για όλα αυτά τα προβλήματα. Το Υπουργείο. Το Υπουργείο έχουμε μιλήσει. Η Ομοσπονδία μας έχει απευθυνθεί πάρα πολλές. Έχει μιλήσει και με τον κύριο Βορυδή. Μία απάντηση του κύριου Βορυδή στην Ομοσπονδία μας πριν 2 μήνες, ας πούμε, ήταν ότι δεν έχω ασχοληθεί ακόμα με το παιδί. Θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Θα ασχοληθεί με τον γέροντα πρώτα. Λοιπόν, το παιδί τα αφήσουμε. Εγώ τι να πω σε αυτό, τι να προσθέσω σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Δεν πείτε τίποτα. Τι νομίζω... θα κάνετε τώρα από εδώ και πέρα? Κάναμε τις διαπιστώσεις. Είπαμε ποιος φταίει. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Εμείς καταρχάς την εβδομάδα που μας έρχεται θα γίνει συνέδριο της Ομοσπονδίας, οπότε θα είμαστε από όλη την Ελλάδα αντιπρόσωποι και πιστεύω ότι εκεί θα πάρθουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις και δράσεις, γιατί ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση. Όταν βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος έρχεται, απευθύνεται σε εμάς και μας ρωτάει τι γίνεται και θέλουμε να έρθουμε και δεν μπορούμε να έρθουμε γιατί δεν έχετε γιατρούς, γιατί δεν δουλεύει το εργαστήριο, γιατί. Λοιπόν. Θα παλέψουμε, θα κάνουμε τις κινητοποιήσεις μας και να δούμε τι θα γίνει. Απευθυνόμαστε και σε εσάς να κάνετε ρεπορτάζ, να το ψάξετε, να απευθυνθείτε στον κύριο Μακρύ, στον διοικητή της 5ης Κοινωνικής Περιφέρειας ή την κυρία Μπριάνη που είναι εδώ στο γραφείο της, εδώ στη Λαμία, στο νοσοκομείο. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είδε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό. Ζήτησε αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Λειτουργία ενιαίου δημοσίου συστήματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Εφαρμογή θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλων. Μηχανογράφηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Επέκταση ηλεκτρονικής ταχογράφησης. Εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού. Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. Δικαίωμα σύμβασης με τονοποίηση όσους γιατρούς θα αμείβονται κατά πράξη. Στόχος η ενίσχυση διαφάνειας, εξοικονόμηση δαπανών, ασφαλέστερη θεραπεία διάγνωση των πολιτών. Πάει και η υγεία δηλαδή. Τίποτα από αυτά δεν πρόκειται να γίνει. Ούτε έχει γίνει, ούτε πρόκειται να γίνει. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έχετε ακούσει συνέχεια για τον οικογενειακό γιατρό. Βλέπετε εσείς κάτι? Εμείς δεν έχουμε εδώ πέρα ούτε γενικό γιατρό, ούτε δεν υπάρχει τίποτα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, για πείτε μου εσείς. Να σας δώσω και ένα άλλο παράδειγμα. Το διάβασα σε κάποιο site και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ο καθηγητής οικονομικών της υγείας, ο κ. Κυριόπουλος, σε μια πρόσφατη ημερίδα, είπε το εξής. Έγιναν 97 εκατομμύρια εργαστηριακές εξετάσεις ετησίως, σαν έτος, και από αυτές μόνο το 3,5 εκατομμύρια έγιναν στο δημόσιο. Όλα τα υπόλοιπα γίνονται σε ιδιωτικό τομέα. Κατανοητό απόλυτα, κύριε Σκόνδρα. Λοιπόν, νομίζω καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σας, κύριε Κουράγιο, Σκόνδρα. Είμαστε εδώ. Ό,τι χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς και εμείς μαζί με θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα, φαντάζομαι, διότι τα προβλήματα είναι πολλά. Να τα λέμε, αλλά σκεφτείτε η δράση σας να στοχεύει στο πολιτικό κόστος. Το πολιτικό κόστος των προσώπων είναι αυτό που τους νοιάζει και λύνουν τα προβλήματα των πολιτών. Εδώ καταντήσαμε. Έτσι. Πρέπει να λέτε, φταίει αυτός. Αν δεν λέτε ονόματα, δεν συγκινείται κανένας, κύριε Σκόνδρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα, Γιώργο, στο ρεπορτάζ το οποίο αναφέραμε με την ημερίδα για την κοινή αγροτική πολιτική που. Και αύριο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, διότι είχαμε προστριβές. Πάμε στο ρεπορτάζ. Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα νέα κοινή αγροτική πολιτική 2014-2020 πραγματοποιήθηκε στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Λαμιών. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η πληροφόρηση και ενημέρωση των αγροτών της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος για τις αποφάσεις και τις εφαρμογές της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Ο μιλητής ήταν ο Δημήτρης Μελάς, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η απώλεια των πόρων της Ελλάδας λόγω προϋπολογισμού ήταν ευνοϊκά για τη χώρα μας μόνο 8,5% τη στιγμή που ο προϋπολογισμός της γεωργίας περικόπηκε κατά 13% μέσον όρο στην Ευρώπη. Θέλω να πω λοιπόν ότι οτιδήποτε άλλο ακούγεται έχει να κάνει όχι με μείωση στην Ελλάδα αλλά με ανακατανομή των πόρων μεταξύ των αγροτών. Και όταν λέμε ανακατανομή σημαίνει ότι εισοδήματα, μάλλον ενισχύσεις καλύτερα, που κακώς λογίζονταν σαν εισοδήματα, έχουν κατανεμηθεί με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και εντελώς διαφορετικές συνθήκες περίπου πριν από 20 χρόνια μέχρι να λήξει αυτή η ΚΑΠ, έρχονται τώρα και εξισορροπούνται, έρχονται και κατανέμονται στη γη που παράγει και στους αγρότες που παράγουν, με αποτέλεσμα να εξισορροπούνται μεγάλες αντιθέσεις και ακόμα και αδικίες και στρεβλώσεις που είχαν προκύψει σε ανθρώπους που
Μπήκαν νέοι στη γεωργία, αλλά μετά την περίοδο αναφοράς, άρα δεν μπορούσαν να πάρουν δικαιώματα. Μπήκαν με ένα περιορισμένο αριθμό ιστορικών δικαιωμάτων και μετά δεν μπορούσαν να αλλάξουν. Οι άνθρωποι αυτοί, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς, αναπτύξαν την παραγωγή τους. Δεν είχαν δυνατότητα όμως να ενισχυθούν μέσω των άμεσων ενισχύσεων. Πρέπει λοιπόν και αυτοί ακόμα που μπαίνουν σε μια διαδικασία σταδιακής προσαρμογής και απώλειας μέχρι 30% το 19, να σκεφτούν ότι πόροι τέτοιου τύπου μεταφέρονται σε ανθρώπους όπως είναι ο ανιψιός τους, το παιδί τους, το παιδί του γείτονα, αγροτόπεδα τα οποία μπήκαν στην παραγωγή με θέρμη, πήραν κτήματα από τον πατέρα τους και τα πολλαπλασιάσαν και δικαιούνται αυτή τη στιγμή να ενισχυθούν. Άρα μιλάμε για έναν αγρότη ο οποίος θέλει να δουλέψει στη γη και όχι έναν ο οποίος απλά είχε συνηθίσει να παίρνει κάποια χρήματα και να κάθεται. Σαφέστατα. Μία πολύ μεγάλη διαφοροποίηση ήδη είναι ότι από εκεί που επέτρεπε παλιότερα ο κανονισμός να αφήνει όλη σου τη γη σε καλή γεωργική κατάσταση, έρχεται αυτή τη στιγμή και το περιορίζει στο 50%. Και το άλλο 50% το αφήνει για περιβαλλοντικούς λόγους, όχι γιατί θέλει να ενισχύσει αυτό. Άρα, όποιος αυτή τη στιγμή έχει κατά τη διάρκεια των ετών αυξήσει την εκμετάλλευσή του, έχει προσεγγίσει τη γεωργία με αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι αυτός που τώρα θα δει σιγά σιγά και η ενίσχυση που θα πάρει να αυξάνεται σταδιακά μέχρι το 19 και στην μετέπειτα περίοδο. Λίγες ώρες απομένουν, Γιώργο, για την πρεμιέρα της μαγεμένης ελατοχώρας νούμερο 2 θα πω εγώ και ελπίζουμε ακόμα καλύτερα με περισσότερες εκπλήξεις και happenings φέτος. Όταν πάντοτε έχει το νούμερο 2, λέει, έγινε μια ταινία και βγάζουν και το 2. Το sequel. Πάντοτε είναι καλύτερο. Γιατί να μην είναι. Και γιατί το έβγαλαν το πρώτο, γιατί το ήθελε και ο κόσμος. Γι' αυτό βγήκε και το 2. Τώρα στη μαγεμένη ελατοχώρα το 2 έχουν ετοιμάσει καταπληκτικά πράγματα. Θα τα δείτε. Αλλά θα πει ο κύριος Γρανίτσας, καλύτερα ο πρόεδρος της Πανίνιας Έκθεσης. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νυχθημερών τώρα και για ένα μήνα έτσι θα πηγαίνετε. Είναι αλήθεια. Έτσι όπως είμαστε τώρα, να μην είναι ούτε ο εχθρός μας. Αυτό σας λέω μόνο. Σας ακούμε. Καλά πείτε τώρα, μην λέτε τέτοια πράγματα. Εχθροί και τέτοια, ξυπνήσει κανένα. Όχι, λέω, δεν λέω για εδώ. Ίσα αυτή τη φορά έχουμε συμπαράσταση από όλους. Έχω την εντύπωση ότι τα πράγματα πάνε δεν πολύ έχουμε καλά. Δεν κανένα πρόβλημα, αλλά εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι η συμπαράσταση του κόσμου, οι οποίοι έτσι περιμένουν και αγωνιούν να δούνε και να ευχαριστηθούν και να διασκεδάσουν και να απολαύσουν χριστουγεννιάτικα πράγματα. Καταρχήν, μια γενική ερώτηση. Θα είναι πολύ καλύτερα από πέρυσι? Δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό, γιατί εγώ. Εσείς πρέπει να το πείτε. Πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερη. Το πολύ καλύτερο θα το κρίνουν αυτοί που θα έρθουν. Δεν θέλει μετριοφροσύνη στη διαφήμιση. Εντάξει. Θέλει να λέτε ότι εδώ όντως θα είναι καλύτερα. Θα είναι καλύτερα, θα είναι λοιπόν. Αφού έχετε τα βλέπουμε και προϋπολογίσει άλλα πράγματα. Γιατί δεν λέτε ότι ετοιμάζετε. Εντάξει. Εκπλήξεις. Και εκπλήξεις ετοιμάζουμε και σωστά πράγματα ετοιμάζουμε και καινούργια πράγματα σε σχέση με πέρυσι και τα ίδια θα είναι βελτιωμένα. Και θα απευθυνθούμε και σε πολύ περισσότερο κόσμο σε σχέση με πέρυσι που δεν προλάβαμε. Αν θυμόσαστε πέρυσι μια εβδομάδα δεν ήμασταν έτοιμοι. Και τώρα κάνουμε αγώνα δρόμου για να προλάβουμε το Σάββατο. Και η ελατοχώρα θα βελτιώνεται καθημερινά. Γιατί πρέπει να έχει εκπλήξεις και να έχει και δράσεις οι οποίες μπορεί να μην είναι από την πρώτη μέρα, αλλά χρειάζεται στο τέλος να έχει ολοκληρωθεί μία δραστηριότητα η οποία θα αφήσει ευχαριστημένους και μικρούς και μεγάλους. Αφήστε τις εκπλήξεις και πείτε αυτά που μπορείτε να πείτε τώρα. Διαφημίστε το καλά. Τι περιμένει ο κόσμος. Εκτός από, από τη γνωστή δομή με τα έλατα, έτσι. Ναι, ναι. Τα περίπτερα θα είναι όλα κατελημένα. Τα περίπτερα δεν είναι εμπορικός ο σκοπός αυτής της ελατοχώρας. Όχι βέβαια. Τα περίπτερα δεν είναι το κύριο. Τα περίπτερα τα μικρά. Τα περίπτερα τα μέσα όμως που έχουν δράσεις για τα παιδιά θα είναι εντυπωσιακά και γεμάτα. Το παιδί που θα μπει μέσα θα μπορεί να απασχοληθεί για ώρες χωρίς να πληρώσει τίποτα εκτός από ένα ευρώ εισιτήριο που έχουμε στην είσοδο και μέσα στα παιχνίδια που θα πληρώσει θα είναι συγκεκριμένα. Είναι το παγοδρόμιο, είναι τα φουσκωτά, είναι το Λούνα Πάρκ. Όλα τα άλλα είναι δωρεάν. Θα υπάρχει επίσης και ομαδικό εισιτήριο που θα μπορεί να πληρώνει 10 ευρώ και να κάνει τα πάντα δωρεάν. Που αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να απασχοληθεί ώρες ολόκληρες μέσα και να περάσει ευχάριστα με ένα πολύ χαμηλό κόστος. Η ανταπόκριση από τους επαγγελματίες για την κατάληψη των χώρων που είναι για αυτούς.
Κοιτάξτε, δεν απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή σε κατάληψη χώρων και σε πώληση περιπτέρων. Δεν είναι αυτό το κύριο της ελατοχώρας. Προφανώς. Θα είναι περίπτερα, τα οποία θα πουλάνε χριστουγεννιάτικα είδη. Ωραία. Και διάφορα άλλα γλυκίσματα και παραδοσιακά προϊόντα της εποχής. Δεν είναι όμως αυτός ο κύριος σκοπός. Δεν μας ενδιαφέρει, θα μπορούσαμε να φέρουμε κόσμο και να γεμίσουμε, αλλά ο εμπορικός σκοπός της ελατοχώρας είναι σε δεύτερη, για να μην πω και σε τρίτη μοίρα. Η κοινωνική προσφορά και η ευχαρίστηση στον κόσμο είναι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Γι' αυτό και... Φέτος είστε πιο χαλαρός από πέρυσι. Είχατε βοήθειες, φαίνεται. Τι βοήθειες? Είχατε βοήθειες από Δήμο, από περιφέρεια. Γι' αυτό και είστε χαλαρός. Προσέξτε, κοιτάξτε, καταρχήν είμαστε πιο έμπειροι σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι είχα πει ότι κάναμε όλοι μας μία τρέλα, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι αυτοί που ασχοληθήκανε. Διότι στο χρόνο που ξεκινήσαμε, μια εβδομάδα και δύο πριν να ξεκινήσουμε, ήταν κάτι που ούτε ο πιο διαστραμμένος νους δεν θα μπορούσε να το χωρέσει. Παρ' όλα αυτά το κάναμε, χάσαμε μια εβδομάδα και στο τέλος ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι και προπαντός και τα παιδιά που ασχοληθήκανε μέσα ήταν ευχαριστημένοι και κλαίγανε στην αποχαιρετιστήρια γιορτή που κάναμε. Διότι αυτοί που δουλεύουν εκεί δεν κάνουν μόνο μια εργασία η οποία είναι μια, για να πάρουν κάποια λεφτά. Είναι μια προσφορά κοινωνική που κάνουν, κάνουν το χόμπι τους, κάνουν αυτό που κάνουν από αγάπη στα παιδιά, γιατί είναι περισσότερο εκπαιδευτικοί, χαρά στα παιδιά, τις δίνουν χαρά στα παιδιά. Και θεωρούν ότι τα παιδιά που έρχονται μέσα είναι δικά τους παιδιά και θέλουν να τα ευχαριστήσουν και να, να τους προσφέρουν σε αυτή την ώρα που έρχονται αυτά που θα μπορούσαν να πάρουν για ένα μήνα ή για δύο. Και εδώ είναι το σημαντικό ότι έρχονται και ξανάρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Εμείς θέλουμε, ένα μήνα. Εμείς θέλουμε ένα να είστε μήνα, συχνά ένα εδώ, μήνα, ένα να είστε πολύ να συχνά εδώ, κύριε, να λέτε για οτιδήποτε καινούριο, να το μαθαίνει ο κόσμος, γιατί προφανώς έτσι όπως το περιγράφετε, το παιδί μαζί με το γονιό του μπορεί να έρχεται και να ξαναέρχεται. Προφανώς. Δηλαδή να είναι ένας μόνιμος τόπος αναψυχής μες στις γιορτές. Ναι, ναι. Μόνιμος τόπος. Εμείς θέλουμε όμως και εσείς να έρχεστε εκεί. Δηλαδή να έρθει το κανάλι σας, όπως και άλλα κανάλια να έρθουν, να κάνουν εκπομπές από εκεί. Άμεσα, να σας δώσουμε κάποιες δράσεις τις οποίες θα μπορείτε να τις προβάλλετε και πιο έξω. Θέλουμε να έχουμε μάλλον όλα τα μέσα ενημέρωσης μαζί μας και γι' αυτό και προσπαθούμε να στήσουμε και στούντιο μέσα που μπορεί να κάνουν από εκεί εκπομπές και τα ραδιόφωνα και τα site και οι ιστοσελίδες και τα πάντα δηλαδή. Και να έρθουν σε επαφή άμεσα με τον κόσμο. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, η επαφή με τον κόσμο. Μάλιστα. Ένα μήνα, 6 του μηνός ξεκινά, μέχρι 6 Γενάρη του 2015. Μέχρι 6 Γενάρη, ναι. Λοιπόν, πρόεδρε, να τα λέμε συχνά και στο μεσοδιάστημα. Και θα είμαστε και εμείς εκεί. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε και εμείς εκεί. Πολύ ευχαρίστως να σας φιλοξενήσουμε. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ από το πολιτικό δελτίο τώρα να δούμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον Θανάση Γιαννόπουλο. Τι είπε χθες, κυριότερα για το πολιτικό κομμάτι. Σχολιάζοντας την προηγούμενη συνέντευξη που έδωσε Καμένου, σε εμάς εδώ στο δελτίο, για ανεξάρτητους Έλληνες, για αποστασίες, για μαξιλαράκια αλλά και για εκλογές. Πιστεύω ότι ο κύριος Καμένος, ο πρόεδρος του Ρανέλ, με πληρότητα και σαφήνεια σας είπε όλες τις θέσεις τις οποίες έχουν οι ΑΝΕΛ, αλλά είναι και το θέμα της σημερινής πολιτικής σκηνής. Είναι γεγονός ότι οι θέσεις του είναι συγκεκριμένες και δεν είναι τωρινές, είναι εδώ και πολύ χρόνο. Καθορισμένες και διατυπωμένες το πώς μπορεί η Ελλάδα, η πατρίδα μας να βγει από αυτό το αδιέξοδο, όχι όμως με αυτές τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει το δίδυμο της συγκυβέρνησης Σαμαράς και Βενιζέλος. Και επειδή ακούω και γίνεται μεγάλη συζήτηση, όπως το ακούτε και εσείς, ότι το θέμα της αποστασίας, τη λέξη αποστασία δεν τη δέχονται. Βέβαια δεν τη δέχονται γιατί έχουν τη μύγα και μοιάζονται για το θέμα της αποστασίας. Την ξέρει πολύ καλά ο κ. Σαμαράς το τι έγινε το 1993. Το ξέρει πολύ καλά. Και βέβαια η ιστορική αλήθεια πάει και πιο πίσω. Πάει και το 1965 που ζήσαμε την αποστασία. Και η λέξη αποστασία έχει, ξέρετε, μια πολιτική βαρύτητα ετυμολογικά.
δεν τους αρέσει αυτή η κουβέντα. Επειδή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχθές μίλησε πάλι για αποστασία και στην κυρία Κοσιόνη και στον κύριο Τζίμα είπε χαρακτηριστικά ότι είναι αποστασία και αμέσως... Τόνιζε τη λέξη συνεχώς. Η συστημική αντέδραση λέει αποστασία. Βέβαια αποστασία είναι. Δεν λέει κανείς ότι παίρνει χρήματα και ψηφίζει, αλλά το ότι φεύγεις από τις συντεταγμένες γραμμές του κόμματός σου, αυτό θεωρείται αποστασία. Η αποστασία γίνεται με πάρα πολλούς μηχανισμούς. Εγώ νομίζω ότι οι βουλευτές έχουν πατριωτικά στοιχεία μέσα τους. Μιλάω και για τους ανεξάρτητους τους βουλευτές, οι οποίοι είναι ανεξαρτητοποιημένοι. Δεν μιλάω για τους βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Μιλάω για τους ανεξάρτητους βουλευτές. Έχουν πατριωτικά στοιχεία μέσα τους, έχουν ηθικά κίνητρα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το λαό και δεν νομίζω ότι τόσο φτηνά θα λειτουργήσουν. Και πιστεύω και ένα άλλο που είναι βασικό στοιχείο. Αυτός που θα προταθεί για πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να προσέξει πολύ καλά ποιος, δεν ξέρω ποιος θα είναι, δεν ξέρω ποιος θα, ακούγονται κάτι ονόματα. Λέτε αν θα δεχθεί να γίνει, ναι, πρόεδρος. Δεν θα πρέπει να δεχτεί, δεν θα πρέπει να δεχτεί. Θα πρέπει να πει εάν με προτιμάτε εμένα και με επιλέγετε, κάντε τις εκλογές και ελάτε μετά τις εκλογές να μου το ξαναπείτε. Αλλιώς θα θεωρηθεί και αυτός ο πρόεδρος, ο προταθής ή ο προτινόμενος πρόεδρος, ότι είναι ένας λούμπεν και είναι ένα προϊόν πολιτικής φτηνής συναλλαγής. Κιόλας και ο Σαμαράς μιλάει για κάτι μαξιλάρια, ότι έχει τα μαξιλάρια για τους 180. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Πρέπει να πάμε σε εκλογές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, συγκεκριμένα, συντεταγμένα. Γιατί αλλιώς, εάν θα διαλυθούμε, τότε θα είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση της επανασύνταξης των πολιτικών δυνάμεων. Και ας αφήσει ο κύριος Σαμαράς όλη αυτή την φιλολογία του, την κομματική. Τελείωσε ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος. Σας τα λέω εγώ. Έχω τις πληροφορίες μου, έχω τις επαφές με ανθρώπους που ο Σαμαράς, απ' έξω οι Τροϊκανοί, γι' αυτό κιόλας έχουν στυλώσει τα πόδια, τον έχουν τελειωμένο. Άρα λοιπόν, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να τελειώσουμε, να πάμε σε μια κυβέρνηση η οποία θα έχει μια λαϊκή εντολή δυνατή, να μπορέσει να διαπραγματευτεί κατά τον καλύτερο τρόπο που ταιριάζει σε Έλληνες. Θα περάσουμε τώρα στην οικονομική και πολιτική ατζέντα μέσα από την έμπειρη ματιά ενός συναδελφού, έτσι μόνο μπορώ να τον χαρακτηρίσω, αλλά με πολιτικές και οικονομικές γνώσεις, τον Γιάννη Τσιαμπά Ρουμελιώτη, που είναι εκδότης της εφημερίδας «Η Σιωπή της Φωκίδας». Καλησπέρα κύριε Τσιαμπά, τι κάνετε? Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αν και γνωριζόμαστε χρόνια, αλλά ας κρατήσουμε το πρωτόκολλο για την εισαγωγή τουλάχιστον. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Καλησπέρα Γιάννη. Σε ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Παρουσία σου εδώ έχει να κάνει με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, την εκδήλωση που είχαμε στην πόλη της Λαμίας. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω ένα γενικό πρώτο σχόλιο πριν δούμε κάποια εξειδικευμένα ζητήματα τα οποία γνωρίζει αρκετά καλά και έχουμε πει και στο παρελθόν, τις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Γιάννη, πού βλέπεις να οδηγείται αυτή η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα του 2014, αρχές του 2015? Εκείνο που θέλω εγώ να πω και να τονίσω, αγαπητέ Γιάννη, είναι το εξής. Να μην επαναλάβω λαός το λάθος του 2009. Το 2009 ο λαός άκουσε υποσχέσεις και πειθάρχησε σε αυτές και απεδείχθη ότι ήταν ένα μεγάλο λάθος. Δεν χρειάζεται να πούμε το γιατί. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Ότι όπως λέμε στη φυσική, νομίζω το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή αυτό, όπως λέμε στη φυσική και στην ιατρική, η θερμότητα είναι το αίτιο και η θερμοκρασία το αποτέλεσμα, το ίδιο ακριβώς ισχύει και στην πολιτική. Το πολίτευμα είναι το αίτιο και η οικονομία το αποτέλεσμα. Όταν λέμε πολίτευμα, εννοούμε το σύνταγμα που είναι το θεμέλιο του πολιτεύματος και οι νόμοι οι οποίοι... αλλάζουν την κατάσταση. Οι νόμοι οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι υλοποιούν τις διατάξεις του συντάγματος. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είχαμε και δεν έχουμε... καλό πολίτευμα και πρέπει να αλλάξει. Ήρθε η ώρα να αλλάξει. Άρα μιλάμε τώρα για να πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, το πρώτο, που έχει να κάνει με την αλλαγή του συντάγματος και τι μπορεί να σημαίνει, Γιάννη, αυτό. Ναι, λοιπόν, εάν δεν κάνουμε αλλαγή του συντάγματος, θα κάνουμε αυτό που κάνουν παλιά οι ραφτάδες. Δηλαδή θα βάζουμε μπαλώματα στο παλιό παντέλωνο. Πρέπει να αλλάξουμε κουστούμι, που λέμε στη γλώσσα, την απλή του λαού.
Και το καινούριο κοστόμι είναι το καινούριο σύνταγμα. Ένα και ένα σύνταγμα το οποίο θα ηγιάται πρώτα απ' όλα την αξιοκρατία. Mm-hmm. Δεν μπορώ εγώ να παραδεχτώ ότι υπάρχει ευνομία σε μια χώρα όταν ο εκλεγμένος ηγέτης βγαίνει και συκοφαντεί τη χώρα ότι τάχα είναι σαν το Τιτανικό που κινδυνεύει να πνιγεί. Θέλω από εκεί να τονίσω και να ακούσουν οι τηλεθεατές ότι ο καλύτερος σύμμαχος της οικονομίας είναι η καλή ψυχολογία του κόσμου. Και ο χειρότερος εχθρός της οικονομίας είναι η κακή ψυχολογία του κόσμου. Οι βασικές διατάξεις που πρέπει να αλλάξουν, Γιάννη, κατά την άποψή σου? Ναι, οι βασικές διατάξεις είναι η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, η δομή, η σύνθεση της εκτελεστικής εξουσίας, η σύνθεση της νομοθετικής εξουσίας, το χρήσμα που παίρνουν οι υποψήφοι, τι πρέπει να γίνονται. Πάνε 5-6 διεκδικούν το χρήσμα του Πρωθυπουργού, του αξίωμα του Πρωθυπουργού. Πάνε στο λαό και ο λαός βγάζει έναν. Οι υπόλοιποι 4 δεν μπορούν να γίνονται αρχηγοί των κομμάτων και να βγαίνουν στη Βουλή και ο καθένας να έχει τη δική του διαφορετική άποψη και να ακούει ο τηλεθεατής, ο Έλληνας, 6 διαφορετικές απόψεις για το ίδιο πρόβλημα. Ο λαός τότε παθαίνει σύγχυση, δεν μπορεί να ηρεμήσει η σκέψη του και όπως έλεγε ένας μεγάλος Αμερικανός πολιτικός, ο Τόμας Τζέφερσον, ο λαός σκέπτεται σωστά όταν έχει ήρεμη και αναπαυμένη σκέψη. Μίλησες, έβαλες πολλά ζητήματα. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ποιες αρμοδιότητες πρέπει να έχει, Γιάννη? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά τη δική μου τη γνώμη, θα πρέπει να είναι αρχηγός της εκτελεστικής εξουσίας. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι αυτός ο οποίος ηγείται της κυβέρνησης. Και θα πρέπει, με την έννοια αυτή, θα πρέπει να είναι και η καλύτερη εγγύηση για την εφαρμογή των νόμων. Δεν μπορεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να νομοθετεί. Ο Πρόεδρος για η κυβέρνηση. Νομοθετεί η Βουλή. Γι' αυτό τη λένε και νομοθετική εξουσία. Αυτά είναι κατατεθειμένα από την εποχή του, από τότε που άρχισε να σιγά σιγά να σβήνει ο Μεσαίωνας. Λοιπόν, ή έχουμε εκτελεστική εξουσία και νομοθετική εξουσία, ή νομοθετική εξουσία φτιάχνει νόμους και εκτελεστική εξουσία τους εφαρμόζει, ή δεν έχουμε υγιές πολίτευμα. Ο ρόλος της κυβέρνησης και ο ρόλος των βουλευτών τώρα, Γιάννη, ποιος πρέπει να είναι? Νομίζω είναι δύο διαφορετικά. Ναι, βέβαια, οι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, είναι κυριολεκτικά πυθύνια όργανα των κομμάτων. Πυθύνια όργανα. Δεν έχουν, παρότι το Σύνταγμα το λέει, δεν έχουν την ελευθερία να σκέπτονται ελεύθερα και να αποφασίζουν και να ψηφίζουν ελεύθερα. Mm-hmm. Όποιος τολμήσει και το κάνει, θα έχει την ποινή του αρχηγού του κόμματος. Και με την ευκαιρία θέλω να πω και να τονίσω ότι αυτός ο θεσμός του αρχηγού του κόμματος που υπάρχει στην Ελλάδα, κυριολεκτικά δεν έχει απλώς διχάσει, έχει κομματιάσει τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί, το λέω και το επαναλαμβάνω, δεν μπορεί ένας λαός να πάει μπροστά, όπως και μια οικογένεια δεν μπορεί να πάει μπροστά, όταν είναι διχασμένη ή όταν είναι πολύ χειρότερο, όταν είναι κομματιασμένη. Μιλάς τώρα για τους αρχηγούς των κομμάτων συνολικότερα? Οι αρχηγοί των κομμάτων δεν έχουν νόημα ύπαρξης. Κανένα λόγο ύπαρξης δεν έχουν. Πάνε για πρωθυπουργοί και χάνουν, πάνε σπίτι τους. Έτσι γίνεται. Αυτό είναι πολίτευμα. Γιατί τότε θα το σκεφτόμαστε πολύ να πάνε. Τώρα. Χάνουμε την εκλογή του στην Πρωθυπουργία ή την Υπουργή ή στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά γίνονται αρχηγοί των κομμάτων της μειοψηφίας και έχουν ένα σωρό αρμοδιότητες και από το Σύνταγμα και από το οργανισμό της Βουλής. Τότε τι νόημα έχει? Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από πολλούς αρχηγούς. Ένας. Όπου λαλούν πολύ κοκόρι, αργεί να ξημερώσει. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, υπάρχει και το χρήσμα των υποψηφίων. Πώς καθορίζεται αυτό, Γιάννη? Το χρήσμα των υποψηφίων είναι πάλι πολύ σημαντική ερώτηση. Θα πρέπει να το δίνουν οι εκλέκτορες του κόμματος. Σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε περιοχή, σε κάθε εκλογική περιφέρεια, θα πρέπει τα μέλη του κόμματος να δίνουν το χρήσμα στους υποψήφιους βουλευτές. Και εάν το χρήσμα ο υποψήφιος βουλευτής το παίρνει από τον αρχηγό του κόμματος, τότε υποθηκεύει και το μέλλον του. Χρηματοδότηση κομμάτων, σε πάω γρήγορα σε ερωτήσεις, ναι, γιατί ναι, τα ξέρεις καλά. Χρηματοδότηση των κομμάτων, τι μπορεί να ισχύσει, άλλο τι ισχύει, πρέπει τα κόμματα από τη στιγμή που γίνανε εκλογές σήμερα, μετά από 4 χρόνια να ξαναγίνονται εκλογές για βουλευτικές και στη διάρκεια της τετραετίας, εάν κάποιος θέλει να χρηματοδοτήσει ένα κόμμα ιδιότητα, μπορεί να το κάνει, όχι όμως το Δημόσιο Ταμείο. Δεν έχει νόημα το Δημόσιο Ταμείο να πληρώνει τη λειτουργία των κομμάτων. Και δεν έχουν λόγο και να λειτουργούν τα κόμματα με τη μορφή που ξέρουμε σήμερα, στη διάρκεια της τετραετίας.
Άλλωστε υπάρχει και το άλλο το χειρότερο εδώ πέρα, ότι σήμερα γίνονται εκλογές, με την δηλωμένη σημαία για αυτό, σήμερα γίνονται εκλογές, αύριο αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Αυτό δεν αφήνει τον κόσμο να σκεφτεί τις δουλειές του. Δεν μπορεί ένας λαός συνέχεια, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, να σκέφτεται ποιος τον κυβερνάει, γιατί τον κυβερνάει έτσι και γιατί να μην είναι κάποιος άλλος. Θα πρέπει, σήμερα γίνονται εκλογές, η δημοκρατική ευαισθησία και η δημοκρατικότητα του κάθε πολίτη και των αρχηγών και των κομματαρχών είναι σεβόμαστε την απόφαση του λαού, αφού έγινε με εκλογή, με εκλογές, και θα δώσουμε περιθώριο στην κυβέρνηση και στο λαό στη διάρκεια της τετραετίας να εφαρμόσει αυτά για τα οποία ψηφίστηκε. Γιατί άμα την άλλη μέρα αρχίζουν και προπαντός γίνεται και το εξής φοβερό σε αυτή τη χώρα. Τα κόμματα λένε ότι εμείς δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο αυτόν από σήμερα. Και συμβουλεύουν τους πολίτες να μην εφαρμόσουν ένα νόμο τον οποίο ψηφίζει νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση. Τότε τι σεβασμό έχουμε στην νομιμότητα? Τι δημοκράτες είμαστε? Εμείς που διδάξαμε τη δημοκρατία να λέμε τέτοια πράγματα? Έτσι ακριβώς. Πάω τώρα σε ένα ευαίσθητο θέμα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Γνωρίζεις καλά, αρθρογραφείς, έχεις και το δικό σου κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και η συγκεντρωτική εξουσία, Γιάννη. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Λοιπόν, όλες οι χώρες που έχουν συγκεντρωτισμό, όπως η Ελλάδα έχει τον αθηναϊκό συγκεντρωτισμό, όλες έχουν πρόβλημα περιφερειακής ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα είναι εκατομμύρια Έλληνες έχουν φύγει από την ελληνική περιφέρεια και δεν έχουν πάει μόνο χάσει την Αθήνα και τις άλλες μεγάλες πόλεις, αλλά έχουν πάει στα πέρατα της Οικουμένης. Αυτό σημαίνει ότι η Αθήνα δεν είναι σε θέση να ξέρει τα προβλήματα και τη λύση των προβλημάτων της περιφέρειας καλύτερα από τους κατοίκους της περιφέρειας. Οι κάτοικοι της περιφέρειας ξέρουν καλύτερα και τα προβλήματα και τη λύση του. Έτσι. Σωστά. Πρέπει λοιπόν, μου είπες όμως και γυρνάω στο πρώτο ερώτημα, ότι όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν με το Σύνταγμα. Είναι το βασικό, κριτήριο, έτσι. Ναι, βέβαια. Γιατί αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, γιατί η Ελλάδα από τότε που φύγανε οι Τούρκοι και έχουμε σχεδόν από τότε έχουμε το ίδιο πολίτευμα. Σωστά. Από τότε συνέχεια η Ελλάδα κινείται μεταξύ, όπως το λέμε, σφύρας και άκμονος. Λοιπόν, δεν μπορεί ένας λαός να χτυπιέται από 50 μεριές και να περιμένουμε από αυτό το λαό να σκεφτεί σωστά και να ενεργήσει σωστά. Και λέει, το χειρότερο είναι το εξής, ότι το συκοφαντούμε για όλο αυτό το λαό, ότι τάχα ο ελληνικός λαός έχει καλούς νόμους, αλλά δεν είναι ο ίδιος καλός να τους εφαρμόσει. Αυτό είναι η μεγαλύτερη συκοφαντία ενός λαού. Ο ελληνικός λαός είναι ωραίος λαός και το αποδεικνύουν οι πολίτες, οι Έλληνες που φεύγουν και πάνε σε χώρες που ευνομούνται, εκεί όλοι μεγαλουργούν, ενώ στην Ελλάδα δεν μπορούν. Και θέλω να πω και να τονίσω ότι η εξουσία, οι νόμοι και ο λαός είναι όπως είναι η ορχήστρα με το χορό. Ό,τι παίζει η ορχήστρα, χορεύει ο λαός. Γιάννη, θέλω να ανακεφαλαιώσουμε και θέλω την προσωπική σου εμπειρία και εκτίμηση. Η χώρα θα βγει σταδιακά από τα δύσκολα δεσμά, την ζωφερή εικόνα που υπάρχει το επόμενο διάστημα, αυτό που ακούμε και από τον Πρωθυπουργό, ότι σιγά σιγά αποδεσμευόμαστε από το μνημόνιο, ή έχουμε πολύ δρόμο και πολύ ανηφορικό δρόμο μπροστά μας? Εγώ θα πω τι πρέπει. Πρέπει να βγούμε. Και όχι δεν θα βγούμε. Δεν το λέω, ούτε το διανοούμε καθόλου. Πρέπει να βγούμε. Και σας το λέω ειλικρινά, αγωνίζομαι για αυτό το σκοπό. Και θα πρέπει όλοι να βάλουμε το λιθαράκι μας. Και άμα βάλουμε το λιθαράκι μας, θα βγούμε, γιατί τότε η δημοκρατία δεν έχει νόημα να είναι το ίδιο κόμμα στην εξουσία. Σωστά. Τα κόμματα εναλλάσσονται στην εξουσία. Κάτι το ένα θα έχει να προσθέσει καλύτερο από το άλλο. Αλλά όχι όμως να πηγαίνουμε από το κακό στα χειρότερο. Έστε. Γιάννη, σε ευχαριστώ για την πολύτιμη συμβουλή, σχόλιά σου, οικονομικά και πολιτικά. Θα τα λέμε συχνά. Άλλωστε είστε Στεροελλαδίτης, είσαι από τη Φωκίδα. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου στο κεντρικό μας δελτίο. Να είσαι καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι το κανάλι σας να βοηθήσει τους τηλεθεατές να σκεφτούν ότι στην Ελλάδα πρέπει να βγούμε από τα διέξοδα, και για να βγούμε από τα διέξοδα ένας είναι ο τρόπος. Να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Γιάννη, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας, που μείνατε συντονισμένοι με το κεντρικό δελτίο και την ενημέρωση. Εξακολουθήστε να το κάνετε με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Ακολουθεί η ιατρική εκπομπή Όλο Υγεία, ξένη ταινία και η εκπομπή Μη Μου Πεις. Από όλους όσους εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ.